κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, γενικότερα σε όλο τον καλό κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και όλες καλά. Το πιο σημαντικό απ' όλα, ίσως ακούστηκε λίγο πιο στρίκτα στη εισαγωγή, αλλά είναι το κλίμα που επικρατεί, καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ άξονα και χώστων Celtics για την φάση των 32 στο κύπελο, πράγμα που σημαίνει ότι για μία από τις δύο ομάδες το ταξίδι για φέτος για το κύπελο τελειώνει απόψε. Στο άξονα είναι ή 5 ή 6. Στα κύρισα στοχίζει σε ένα τρίποντο. Έχουν 8 παίκτες στη διάθεσή τους οι Boston Celtics. Λέω 5 ή 6 γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα έρθει αυτός παίκτης, κάτι έτσι άκουσα προηγουμένως. Boston Celtics, οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των Eastside Pilea με 73-71 με καταπληκτική εμφάνιση του Αρκαλέτσι, ο οποίος βγήκε MVP, έβγαλε πολλά καλάθια μέσα στη ρακέτα. Σακίδης, σουτ για 3, σαν ένα σουτ που του αρέσει να παίρνει από μακριά. Ο 30χρονος bomber του άξονα, θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από επιθετικό rebound. Για 3, Γκάτζιος δεν θα ευστοχήσει ούτε αυτός, υπάρχει μυθικό rebound και τώρα ωραία τρίπλα. Σαν τον Μερκαλέτσι. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Τζαμάνης, αλλά θα χάσει από τον Κωνστακίδη. Και τώρα είναι 2-1-2-1. Κωνστακίδης θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από μια προσπίση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα καταφέρει όμως. Άλλαξε με τον Γκάτζιο. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον ένα αμυντικό που είχαν ανάμεσά τους οι δύο. Λούσης, ωραία πάσα. Ανάμεσα σε δύο θα χάσει προς τη μία την μπάλα. Η μπάλα θα βγει εκτός. Και είναι για τον άξονα. Ο Τζαμάνης δεν κατάφερε σε δεύτερο χρόνο να συγκρατήσει την μπάλα ή να εξασφαλίσει κατοχή για την ομάδα του. Σακίδης κατεβάζει. Πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από το screen. Σκέφτηκε λίγο, ήθελε να δώσει μια πάσα όπως φάνηκε στον Κυπριανίδη, ο οποίος για το επιθετικό rebound δεν τα κατάφερε. 2 λεπτά χωρίς καλάθι. Λόγος. Περκαλέτσις, ένα running floater, θα τον δικαιώσει. Τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι για το παιχνίδι και πρώτη πόντι για τους Houston Celtics. Στακίδης. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να μπούμε σε μέσους όρους και λοιπά στατιστικά, καθώς οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Το δοσμά. Άστοχο στη βολή, 2-2 παραμένει. Δόγος θα κατεβάσει μια επίθεση για τους Houston Celtics. Περκαλέτσι συζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο σουτ για 3 από τη γωνία. Με ταμπλό εύστοχο από τον Γεωργίου. 2-5. Κωνστακίδης. Βλέπουμε σε ρόλο combo guard σε αυτά τα πρώτα λεπτά, θα στοχίσει σε ένα jump shoot. Δόγος. Από δεξιά, ωραία σταυρωτή. Έχει δύο παίκτες απέναντί του και τον Κωνστακίδη και τον Τζαμάνη. Υπάρχει επιθετικό rebound στη γωνία ο Δόγος στα 7 δευτερόλεπτα τώρα. Θα το βγάλει μια πάσα στον Καρκαλέτσι, η οποία δεν θα φτάσει σε αυτό. Θα φτάσει τώρα. Ταμπλό θα στοχίσει ο ίδιος στο επιθετικό rebound, ξανά άστοχος. Μάχη απέναντι σε δύο. Θα πάρει και δεύτερο σερί επιθετικό rebound, αλλά θα χάσει την μπάλα. 2-2 τώρα, Κωνστακίδης. Από την αριστερή πτέρυγα, μια αλλαγή κατεύθυνσης. Αλλαγή χεριού θα τον δικαιώσει. 4-5. Τώρα. Γεωργίου. Θα βγει από το screen, δεν θα πάρει την μπάλα όμως ο Ντουνούσης. Ξανά Γεωργίου. Δόγος, jump shoot εύστοχο. Παίζουν καλή άμυνα οι παίκτες του άξονα, αλλά η επίθεση των Houston Celtics κατάφερε να διασπάσει αυτή την άμυνα σε αυτή τη φάση. Μαργόνης. Μας, το 13 δευτερόλεπτα, δεν θέλει να χάσει ιδιαίτερο χρόνο. Πάει ανάμεσα σε δύο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κέρδισε και τους δύο αντιπάλους που πήγαν πάνω του. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να διπλώνει άμυνα μέσα στη ρακέτα σε αυτά τα πρώτα λεπτά για τους Houston Celtics.
Καλέτσης. Τώρα αυτός ανάμεσα σε δύο τραβάει δύο παίκτες πάνω του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Πήρε την μπάλα, ήταν ντουνούσι στην προκειμένη περίπτωση. Δεν πήρε τη σουτ. Να άστοχο να κρυφτώνει αυτή τη φορά. Μαργόνης. Ο άξονας δεν παίζει τόσο γρήγορο όσο παίζει άλλες φορές. Διανύβης. Γυρίσει, θα εξοχίσει. Κέρδισε και πάλι τη ρακέτα της αντίπαλης ομάδας ο άξονας. 8-7. Νούσης, πάει από την baseline, θα δώσει ωραία πάσα στον Καλέτσι, αυτός θα στοχίσει όμως. Τώρα μακρινή πρώτη πάσα και προϋποθέσει για αυθυδιασμό για τον άξονα. Τον Κωστακίδη να τελειώνει την φάση. Παραλίγο να κάνει και το κλέψιμο, ακούμπησε την μπάλα. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Συγκίνηση, θα πάρει την μπάλα ο Τζαμάνης. Υπάρχει deflection αυτή τη φορά. Τον Κάτζιο. Για 15 δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα για τους Boston Celtics. Σουτ για 3. Πάλι με τα μπλο άστοχο αυτή τη φορά από τον Δόγο. Κωστακίδης σε έναν ακόμα εφηδιασμό, δεν θέλει να του κάνει φάουλ ο Δόγος. Ένα ακόμα καλάθι για τον Κωστακίδη, ένα ακόμα καλάθι για τον άξονα, ο οποίος σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό. Η διαφορά είναι στους 5 πόντους υπέρ του, 12-7 και βλέποντας αυτή τη διαφορά να ανεβαίνει σιγά σιγά και τον άξονα να βρίσκει ρυθμό, οι Boston Celtics καλούν το πρώτο time out για το παιχνίδι. Έχουμε 4-33 ακόμα για την πρώτη περίοδο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, ο άξονας ξεκίνησε κάπως ενδιασμένος στο παιχνίδι. Οι Boston Celtics κατάφεραν να βγάλουν κάποιες άμυνες, αλλά δεν κατάφεραν να μετατρέψουν πολλές από αυτές σε σκορ. Στις τελευταίες φάσεις ο άξονας έχει βρει το ρυθμό του, έχει αρχίσει να ευθυγραμμίζεται στις 4 γραμμές του παρκέ και έχει καταφέρει να χτίσει μια διαφορά 5 πόντων. Κωστακίδης, καλή άμυνα και κατοχή. Μία τον άξονα, μετά από πάσα που έκοψε, που είχε ως επίδοξο τελικό αποδέκτη του Γεωργίου. Τριανίδης, Μαργόνης, κάνει μια προσπίση, δεν θα πάρει το τρίποντο. Μας πάει μέχρι μέσα από την baseline. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη φορά. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τριανίδη. Θα αστοχίσει και αυτός. Καρκαλέτσης θα μετέψει το rebound. Boston Celtics έχουν κάνει ένα foul μέχρι στιγμής, κανένα ο άξονας. Και πολύ αποφασιστικά ο Δόγος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Τριανίδης, Μαργόνης, στο διατρής θα το πάρει τώρα. Θα αστοχίσει όμως. Δόγος το rebound. Επιλέγουν να μην τρέξουν πολύ στον Celtics. Ωραία πάσα στην κίνηση, πολύ όμορφη φάση. Τελικό αποδέκτη τον Δόγο. Ο άξονας ενδεχομένως να περίμενε σετ επίθεση από τους αντιπάλους του. Στακίδης, στο διατρής είναι εύστοχος. Από την αριστερή πτέρυγα αυτή τη φορά. 15-9. Ποιο είναι ψυχός είναι οι παίκτες των Boston Celtics που βρίσκονται στον πάγκο. Την πεντάδα που είναι μέσα. Καρκαλέτσης. Inside. Υπάρχει παίκτης ελεύθερος στην κορυφή. Δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Τζαμάνης θα την πάρει τώρα μέσα στη ρακέτα. Θα πάει χαμηλά. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον ρυθμό. Και τώρα ο Τριανίδης. Θα τρέξει 3-1-2-2. Στο διατρής από τον Κωστακίδη από το ίδιο σχεδόν σημείο που ευστόχησε προηγουμένως. Back to back τρίποντα. 18-9 double score στη Sonic Arena. Κωστακίδης δεν είναι ένας παίκτης που θέλεις να αφήσεις να βρει ρυθμό. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καρκαλέτσι. Δεν θα καταφέρει ούτε με δεύτερη προσπάθεια. Κωστακίδης θα ξαναπάρει την μπάλα ξανά στο διατρής. Τώρα θα στοχίσει. Μαργόνης του φωνάζει για προσπίση που δεν έκανε, Δόγος. Καλέτσης. Πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Είχε απέναντί του τον Κουσμά. Έχει καλή άμυνα αυτός. Κουσμά σου για 3 στην κίνηση. Είναι εύστοχος και αυτός, 21-9. Ο άξονας έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά. Καρκαλέτσης θα συγκρατήσει. Και αρχίσει να βρει τον ρυθμό και να μην τον έχει και 55. Θα συγκρατήσει με μια ξεκίνητη πάσα και ο Γεωργίου και θα έρθει τώρα καλάθι. 21-11. Κωστακίδης. Θα αργήσει να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του και γι' αυτό θα πάει σε σετ επίθεση ο Κωστακίδης. Στου για 3. Είναι εύστοχος ξανά από την κορυφή. 24-11.
άξονας έχει ξεφύγει σχεδόν, όχι σχεδόν, πλήρως από το αρχικό μούδιασμα εντός εισαγωγικών που είχε. Ο Κυπριανίδης θέλει να τρέξει μετά από άσχημα του βάθμιου των Celtics. Υπάρχει φάουλ από τον Γκόγο και είναι το δεύτερο φάουλ των Boston Celtics για την πρώτη περίοδο. Ενώ δεν έχει κάνει ακόμα φάουλ η ομάδα του άξονα. 24-12, ένα ακόμα double score μετά το 18-9, όχι 28, 24-11. Και είναι παραπάνω πόντους. Σακίδης. Ουσμάς θα γυρίσει, έχοντας την Κυπριανίδα απέναντί του, θα στοχίσει. Ουσμάς φαίνεται έτοιμος να πάρει πολλές προσπάθειες απόψε κάτω από τη ρακέτα. Γεωργίου, υπάρχει μπάλα εκτός. Για 15 δευτερόλεπτα για τους Houston Celtics, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λόγος. Το Μαρκόνι απέναντί του, θα πάει να τον παίξει στα πόδια, έχει τριπλώσει η άμυνα πάνω του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης, Καρκαλέτσης, στην μπάλα πήγε και βγήκε. Κωνσταντίδης, για τρεις από την απέναντι γωνία, την οποία είχε στοχίσει δύο φορές. Back to back, είναι airball τώρα. Κακό λέει. Γεωργίου. Στην κίνηση είναι ο Λόγος, θα πάρει τώρα την μπάλα, τον είδε ο playmaker αυτής της φάσης. Καλάθι. 4-13. Ο Σακίδης θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Έχει το ρόλο και του point guard. Αυτό το σχήμα που έχει προκύψει στον άξονα. Σουτιά 2 μακρινά από τον Μαργόνι. Είναι άστοχος. Καρκαλέτσι στο rebound. Είχε κλειδώσει τον Κουσμά. Μετά δευτερόλεπτο για το τέλος. Θα για ανάποδο lay-up. Θα κερδίσει το foul για 2 βολές. Φάουλ που έχει χρεωθεί. Τον Μαργόνι. Ο Τζαμάνης θα εκτελέσει 2 βολές. Αν ισχύσει και στις 2 διαφορά θα πέσει κάτω από τους 10. Είναι άστοχος στην πρώτη. Είναι έκτοχος στη δεύτερη, 24-14. Μαργόνης, 5 τελευταία δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. 3. Κυπριανίδης, πρέπει να πάρει το σουτ, θα το πάρει πάρα πολύ δύσκολο. 24-14 σε ένα παιχνίδι που έχει ωραία ροή. Δεν υπάρχουν πολλές διακοπές, δεν υπάρχουν πολλά φάουλ. Ο άξονας προηγείται με 10 πόντους παίζοντας το παιχνίδι του, παίζοντας όχι τόσο γρήγορα όσο άλλες φορές, αλλά έχοντας μεγάλη ευστοχία έξω από την γραμμή των 6.75, κυρίως με τον Κωνστακίδη, κυρίως από το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την ένδειξη του δεύτερου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση μεταξύ άξονα και Houston Celtics. Οι Celtics έχουν την κατοχή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Βρίσκονται πίσω με 10 πόντους αντίον στον άξονα, ο οποίος όπως προείπαμε έχει αρχίσει να αφήσει και ρυθμό έξω από τη γραμμή των 6.75. 4 στα 12 τρίποντα τώρα. 1 στα 3 έχουν οι Houston Celtics. Ωραία φάση, πολύ ωραία φάση. Με τελικό αποδέκτη τον Τζαμάνι. Ο Καρκαλέτσης και ο Γκυζομάνης συνεργάστηκαν πολύ ωραία. 24-16. 1 στα 3 τρίποντα έχουν υπό στον Celtics. Για ενάντια στα 4 στα 12. Έχουν ίδιο ποσοστό οι δύο ομάδες. Λόγος θα στοχίσει σε lay-up. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Τον Γκυζομάνη και foul τώρα. Παραλίγο να μπει ένα fun shot. Πάει μπάλα πάλι μέσα στην ρακέτα, αλλά υπάρχει κλέψιμο αυτή τη φορά. Τώρα Καρκαλέτσης θέλει να τρέξει. Μαρκόνης δεν θα του κάνει φάουλ. Λόγος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Κρίμα για τους Boston Celtics. Είχαν εθνιδιασμό με αρκετά καλές προϋποθέσεις για αυτούς. Έχουμε ξανά την μπάλα, ωραία reverse τον Γεωργίου για τις από μακριά, είναι άστοχο. Στακίδης δεν θα επιλέξει το τρίποντο αυτή τη φορά, θα δώσει την μπάλα στον Gadget, θα το κάνει αυτός, αλλά θα στοχίσει. 24-16 παραμένει. Καλή άμυνα τώρα
από τον Κάντζιο. Στη γωνία στον Τζομάνι, σουτιά 3 μπάλα. Μπήκε και βγήκε και μπήκε από τον Γεωργίου. Δεν άρχισε το δεύτερο δεκαλέπτου. Οι Χόστο Celtics τρέχουν ένα σερί 5-0. 24-14, μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό γίνεται 24-19. Ωραία πάσα στον Κάντζιο. Βρέθηκε ελεύθερο. 26-19, τώρα η πρώτη πόντι για τη δεύτερη περίοδο για τον άξονα. Αυτό από μακριά δεν είναι καλό. Ο Στακίδης θα πάρει την μπάλα από τον Δοσμά. Για 3 είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound και τελικά επιθετικό rebound από τον Κυπριανίδη, ο οποίος έχει κλειστεί από τον Δόγος, θα πάει να τον παίξει στα πόδια. Θα βγάλει μια πάσα στον Κωνστακίδη, στον αέρα, άλλαξε απόφαση για το που θα πασάρει. Έχει κλειστεί καλά στη γωνία. Κατάφερε όμως να βγάλει μια πάσα και ο Κωνστακίδης κατάφερε να τελειώσει μια φάση σε μια επίθεση που δεν φαινόταν να πηγαίνει πολύ καλά για τον άξονα. Οι παίκτες είχαν κλειστεί και ο παίκτης που είχε την μπάλα στη γωνία. Λόγος, έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει το σουτ. Ο Κυπριανίδης δεν είχε πάει μπροστά του. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καρκαλέτσι, μπάλα πήγε στη βάση της Στεφάνης με αριστερό hook θα καταφέρει ο Μουτζαμάνης να τελειώσει τη φάση. Διαφορά στους 7 πόντους, 28-21. Μαργώνης τα κατεβάσει. Μαργώνης ο οποίος δεν παίζει πολύ σαν point guard σε αυτό το σχήμα. Το πόσο εύπλαστο είναι το παιχνίδι του άξονα. Θα δώσω τώρα την πάση στον Κυπριανίδη στα 6 δευτερόλεπτα. Στούσα αποστάρει τον Δόγο, μέρος δεύτερο από την άλλη πλευρά τώρα. Θα χάσει την μπάλα τελικά ο Μαργώνης, πήγε να κάνει μια κίνηση μέσα στη ρακέτα. Αμυντική ανισορροπία για τον άξονα. Και υπάρχει σουτιά 3 και 3 βολές. Μάλιστα. Από τον Γεωργίου, ο οποίος άργησε λίγο να πάρει το σουτ, αλλά ενδεχομένως να του βγήκε και σε καλό καθώς κέρδισε φάουλ. Αν το έκανε πιο νωρίς το σουτ, δεν θα προλάβαινε ο αντίπαλος να πάει πάνω του. Και δεν παίξε να του κάνει φάουλ. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Γεωργίου. Σε ποιον έγινε το φάουλ? Ζωή. Σε ποιον έγινε το φάουλ? Ποιος το έκανε το φάουλ? Έστοχος και στη δεύτερη. 8-23. Άστοχος στην τρίτη, υπάρχει rebound. Στακίδης από την δεξιά πτέρυγα θα γυρίσει, reverse, πάει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Στον Τζαμάνι και Γεωργίου. Τώρα θα περάσει η μπάλα από το κέντρο για τους Celtics. Λόγος, πολύ καλό passing game, Καρκαλέτσης δεν θα καταφέρει να βγάλει την μπάλα στον Καραντώνη. Η μπάλα θα χαθεί για να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο ο Κωνστακίδης, αλλά η μπάλα θα χαθεί για αυτούς. Στον άξονα Καρκαλέτσης στέκει στον αέρα, αστοχή με ένα running floater που του αρέσει, θα φάει λίγο με τον εαυτό του. Παίζουν πολύ γρήγορα και τελικός αποδέκτης πάλι ο Γκάντζιος σε μια φάση την οποία είχε σκοράρει από το ίδιο σημείο. Πάλι με τελικό αποδέκτη εθνιδιασμού τον ίδιο. Υπάρχουν αλλαγές για τον άξονα, ο οποίος έχει 7 παίκτες τελικά στην διάθεσή του. Οι Κυπριανίδης, οι Γκάντζιος έχουν περάσει εκτός. Μύρις και Μουστόπουλος έχουν περάσει εντός. Μουστόπουλος παίξει, μάλλον παίζει ήδη για να είμαστε πιο ακριβείς με τον Δοσμά. Έχει ψηλώσει το σχήμα των παίκτων του άξονα τώρα. Ερμίδης και Κωνστακίδης έτοιμοι να πυροβολήσουν εντός εισαγωγικών από την γραμμή 75. Έστοχος στην πρώτη βολή από τους μας. 29-23. Άστοχος στην δεύτερη, υπάρχει rebound μετά από προσπάθεια του Μουστόπουλου για επιθετικό, δεν κατάφερε. Καρκαλέτσης θα καθαρίσει το rebound και θα δώσει την πάσα στη γωνία. Ο Τζαμάνης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, είχε απέναντί του τον Μουστόπουλο, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Ωραία πάσα στην κίνηση στο Μουστόπουλο, δεν υπάρχει συνέχεια της φάσης, υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Το τρίτο φάουλ που
έχουν κάνει οι Boston Celtics. Στους για τρεις με μεγάλη καμπύλη, με ταμπλό είναι άστοχο. Τον Δουσμά. Ο Δουσμάς αν τσουτάρει πολλά τρίποντα ενδεχομένως να είναι ένα ακόμα πρόβλημα για την ομάδα των Boston Celtics, καθώς θα πρέπει οι ψηλοί τους να ανέβουν στην κορυφή για να παίξουν άμυνα. Η απόψη σουτάρει εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει άστοχο σουτ, αλλά κάνει την κίνηση και θα πάρει την μπάλα. Τον λόγο υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Δεν τα λέξει, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση, ούτε μετά με επιθετικό rebound. Περιμένει ο Ερμίνης τους υπόλοιπους. Έχουν επιστρέψει καλά οι Boston Celtics για μία ακόμα άμυνα. Θα πάει χαμηλά, υπάρχει foul στην προσπάθεια του Δεσμά. Θα εκτελέσει βολές το ψηλό στο άξονα. Ήταν το τέταρτο φάουλ που έδωσαν οι Boston Celtics για αυτό το δεκάλεπτο. Από το επόμενο και για τα επόμενα 5 λεπτά οποιοδήποτε φάουλ θα σημαίνει βολές για τον άξονα. Έστοχος στην πρώτη βολή. Συνδός μας. Εύστοχος και στη δεύτερη, μάχη για το ενδεχόμενο rebound μεταξύ Καρκαλέτσι και Μισθόπουλου. Λόγος. Υπάρχει πρόθεση παραλίγο το κλέψιμο. Μερμίδη. Καρκαλέτσις πάει μέχρι μέσα με ταμπλό σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ. Υπάρχει επιθετικό rebound. Συντιατρής από τη γωνία, είναι άστοχο. Παραλίγο ξανά επιθετικό rebound, Καρκαλέτσις και Δόγος. Μπερδέθηκαν μεταξύ τους. Ερμίδης, Μισθόπουλος. Ωραία πάσα στην αδύναμη πλευρά, εκεί που είναι ο Κωστακίδης και θα σουτάρει και θα ευστοχίσει για 3. 34-23. Γεωργίου, θα δεν βάλει την μπάλα. Έχει αρκετό ανοιχτό χώρο μπροστά του. Έχει κόψει, το έχει αντιληφθεί ο Δουσμάς. Το γεγονός ότι έκοψε παίκτη στον Boston Celtics μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει άστοχο μακρινό σουτ. Τώρα Ερμίδης θα βγει στη γωνία, θα εκτελέσει για 3 και αυτός. Είναι άστοχος, η μπάλα έχει βγει εκτός. Καθώς πέρα που πήγε πάνω στο ταμπλό θεωρήθηκε εκτός. Θεωρήθηκε, θεωρείται ακόμα. Δεν νομίζω να άλλαξε ο κανονισμός σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Θα ήταν τρομερή σύμπτωση. Υπάρχει άστοχο σουτ για 3. Τον Κουτζαμάνι, Καρκαλέτσις, ένα ακόμα rebound, αλλά airball και αυτός. Κωστακίδης, cut and shoot τρίποντο, ένα ακόμα, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Γεωργίου το rebound. Λόγος. Κουτζαμάνις, Καρκαλέτσις παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Ερμίδης που είχε βγει πολύ ψηλά στη ρακέτα για overplay άμυνα. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα shoot. Είναι άστοχος όμως ο λόγος. Καρκαλέτσις πήγε πολύ μαχητικά και σε αυτό το επιθετικό rebound. Σε ένα ακόμα. Στοκίδης προστατεύει ωραία την μπάλα και με πολύ μεγάλο άνοιγμα κατάφερε να νικήσει τον Δόγο. Και να κλέψει την μπάλα στην επαναφορά. Και να σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Υπάρχει ένα ακόμα στην επαναφορά για τους Boston Celtics. Καραντώνης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Η μπάλα είναι ξανά για τον άξονα μετά το time out που έχουν καλέσει οι Boston Celtics. Το δεύτερο που έχουν καλέσει. Έχουμε 3 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο άξονας είναι μπροστά με 15, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Σόνου Καρίνα. Οι παίκτες του άξονα μπήκαν λίγο πιο νωρίς από τους παίκτες των Boston Celtics, οι οποίοι εξάντλησαν το time out που είχαν. Ήταν αυτοί που το είχαν πάρει in the first place. Το σκόρ είναι στο 38-23, αυτό έχει διαμορφωθεί καθώς οι παίκτες του άξονα έχουν σκοράρει 3 παραπάνω τρίποντα και 3 παραπάνω δίποντα. Η κατοχή είναι για αυτούς ξανά. Ξόπουλος, στα 8 δευτερόλεπτα θα αλλάξει στη γωνία. Υπάρχει ελεύθερο σουτ για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος όμως. Μας. Λόγος. Σταυρωτές, τον Ερμίδη απέναντί του. Κρυανίδης. Να βγάλει μια ρυψοκίνδυνη πάσα στη weak side, θα την πάρει, θα στοχίσει ο Καραντώνης. Έχω την εντύπωση ότι η πάσα δεν προοριζόταν για αυτόν, αλλά για τον Τσινάρη, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να
αποτρέψει ένα ακόμα καλάθι για τον Άξονα. Καρκαλέτσι σου για 3 με ωραία. Καμπύλη είναι εύστοχος από τη γωνία. Ανάσα για τους Χόστον Σέλτικς. Το χρειαζόταν αυτό. Λόγος παραλίγο να κλέψει από τον Κωνσταντίδη. Παραλίγο να του πάρει το αίμα πίσω για την προηγούμενη φάση. Σαρκίδης αμέσως πριν το time out είχε κάνει ακριβώς το ίδιο στην επαναφορά των Χόστον Σέλτικς. Θα στοχίσει σε ένα ακόμα σου για 3. Κοιτάξτε πόσο διψασμένοι εντός εισαγωγικών οι παίκτες του Άξονα σε κάθε επαναφορά πιέζουν στο για 3 ξανά από τον Καρκαλέτσι. Back to back τρίποντα ρίχνουν τη διαφορά στους 29. Με το που αντιλαμβάνονται την οποιαδήποτε ασυνεννοησία οι παίκτες του Άξονα πιέζουν. Κάποιος παίκτης να μην κοιτάει δηλαδή. Υπάρχει λάθος στο λάθος. Κωνστακίδης θα πάρει την μπάλα που έβγαλε ο Τσινάρης. Θα πάρει ξανά τώρα το rebound. Δεν είχε βγάλει καλή πάσα προηγουμένως. Τα δύο λάθη αλλήλου εξουδετερώθηκαν. Ο Τζαμάνης, Τσινάρης. Σαν άγκο Τζαμάνης στην κορυφή στα 12 δευτερόλεπτα. Καρκαλέτσης παίρνοντας ένα screen σου για 3. Υπάρχει φάουλ για 3 βολές ξανά. Καρκαλέτσης δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Houston Celtics της τελευταίες φάσεις. Έχει σκοράρει 5 σερί πόντους. Έχει στείλει το ενεργητικό της ομάδας του από το 24 στο 29. Είναι άστοχο στην πρώτη βολή ο Καρκαλέτσης. 40-29 παραμένει. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Άξονα για τη δεύτερη περίοδο. Έστοχο στη δεύτερη, 40-30 η διαφορά στους 10. Τώρα κάτω από τους 10, κάτω από το ψυχολογικό όριο λένε πολλοί. Λένε πολλοί ότι είναι το ψυχολογικό όριο, δεν το είπα πολύ τώρα. Μόνος μου είμαι, δεν ακούω φωνές. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ και είναι το πέμπτο για τους Houston Celtics, πράγμα που σημαίνει βολές για τον Ερμίδη. Με ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη της δεύτερης περίοδου είναι εύστοχος ο Ερμίδης στην πρώτη, διαφορά ξανά στους 10. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Ερμίδης, 42-31. Όσο Celtics έχουν 4 στα 9 στους για 3, καλό ποσοστό. Ενδεχομένως θα έπρεπε να επενδύσουν παραπάνω σε αυτό, καθώς η άμυνα του Άξονα δεν είναι τόσο ο Καρκαλέτσης σε ένα ακόμα καλάθι. Δείχνει τη διαφορά στους 9 πόντους ξανά. Η άμυνα του Άξονα δεν απλώνεται τόσο στην γραμμή. Έξω από τη γραμμή των 6.55. Ο Καρκαλέτσης θα πάρει ένα ακόμα rebound. Λόγος. Κάνει καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο ο Καρκαλέτσης. Υπάρχει σφύριγμα. Αλλά είναι για τους Houston Celtics με 9-14 επίθεση. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Άξονα. Μέσα θα δώσει την μπάλα στον Δόγο. Ο Κουτζαμάνης, Δόγος, jump shoot. Άστοχος, Τσινάρης, το επιθετικό rebound. Υπάρχει πόδι από τον Δεσμά. Στην πάση που ήθελε να βγάλει μέσα στη ρακέτα ο Τσινάρης. 14,1 όλη η επίθεση για τους Houston Celtics. Για να δούμε, Καρκαλέτσι βγαίνει το screen, θα πάρει τώρα την μπάλα. Στου για 3 κόβεται εντυπωσιακά από την Ερμίδη. 7 δευτερόλεπτα, Κωνστακίδης. Περιμένει στους παίκτες του, υπάρχει προσπάθεια για φάουλ. Στου για 3 είναι εύστοχο από τον Κωνστακίδη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κλείνει η δεύτερη περίοδος για τους παίκτες του Άξονα. Όχι με τον καλύτερο, το καλύτερο θα ήταν τρίποντο και φάουλ. Αλλά όπως και να έχει, η διαφορά είναι στους 12 πόντους, 45-33. Ο Κωνστακίδης έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, κυρίως με την ευστοχία του από τη γραμμή των 6-35. Έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 5 τρίποντα μέχρι στιγμής. Αλλά δεν παίρνω κιόρκο. Ο Καρκαλέτσης από την άλλη πλευρά έχει κάνει πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι, κυρίως, αλλά όχι μόνο, στο τελευταίο τετράλεπτο περίπου της δεύτερης
περίοδου, φαίνεται να το έχει πάρει προσωπικά. Ήδη με την Πηλαία που η ομάδα του επικράτησε με 73-71. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν η περίοδος που αρχίσει να ζεσταίνεται. Δηλαδή λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ Άξονα και Houston Celtics. Η διαφορά είναι στους 12 πόντους, η κατοχή είναι για τον Άξονα. Τώρα θα πάρει κοστική στην μπάλα. Μοργόνης. Μας, μπάλα θα πάει από την ρακέτα έξω, αλλά εκεί που είναι ο Γεωργίου. Θα δώσει μπάλα στον τόγο, ξανά Γεωργίου, ωραία συνεργασία. Ένας ακόμα παίκτης, τριγωνάκι, τελικός αποδέξει ο Κουντεμάνης, αλλά θα κοπεί. Μίδης, για ανοιχτό χώρο μπροστά του, το εκμεταλλεύτηκε, αλλά η μπάλα δεν μπήκε μέσα στο καλάθι. 45-33 παραμένει. Τόγος. Τσινάρης. Ένα side step. Σε φορτώθηκε τον προσωπικό του αντίπολο τον Κωνσταντίδη, αλλά δεν πήρε το shoot. Για 3! Είναι ξανά εύστοχος ο Καρκαλέτσης. Είναι στη ζώνη του λυκόφωτος ο Καρκαλέτσης απόψε. Ενδεχομένως να έχει σχέση με την Παντσέλινα. Μοργόνης. Κωνσταντίδης, μπαλά θα πάει χαμηλά. Εκεί που δεν χάνει χρόνο ο Κοσμάς, αλλά θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Και καλά θεί ανάμεσα σε δύο παίκτες που είχαν πάει ακριβώς πάνω του. Κωνσταντίδης πιέζει και στην επαναφορά. Αλλά πίσω από την πλάτη υπάρχει φάουλ από τον Ερμίδη, ο οποίος έπαιξε overplay άμυνα για μία ακόμα φορά. Καλέτσι, σου διατρίζει από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Άστοχος. 47-36 παραμένει. Ερμίδης. Βάζει. Μας. Πάσα πίσω από την πλάτη. Είναι όχι καλή. Τον Ερμίδη. Για να βγάλει κάτι πολύ περίτεχνο. Ο Δόγος συγκρατεί μια πάση που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Στα 15 δευτερόλεπτα. Ο Τζαμάνης της Καρκαλέτσης, να στο πω σοπά, υπάρχει φάουλ. Καρκαλέτσης σηκώνεται, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Δείχνει να πονάει λίγο. Όλα καλά. Έδωσε ο ίδιος το OK στην γραμματεία. Πάρει τώρα την μπάλα. Μυρίζει ωραία, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Κωνστακίδη. Τώρα ο Κωνστακίδης είναι πιο γρήγορος από τους δύο παίκτες που τον κυνηγάνε. Με το τσινάρι του Κουτζαμάνη και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωραία πάσα από τον Καρκαλέτσι στον Δόγο. Κουτζαμάνης. Και μέσα θα στοχίσει, μόνο τα μπλο. Ερμίδης. Είχε προσπάθεια και φάουλ, δεν έκανε φάουλ τελικά ο Τσινάρης. Ο Μοργόνης σου για 3, δεν θα τιμωρήσει την ελληνική ανισορροπία. Γιατί υπάρχει και καλή ελληνική ανισορροπία, anyway. Δόγος. Λάθος πάσα, είχε ως τελικό αποδέκτη επίδοξο τον Καρκαλέτσι, αλλά αυτός δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Τώρα θα περάσει εκτός ο Καρκαλέτσι, θα πάρει κάποιες πολύτιμες για αυτόν ανάσες. Έχει παίξει πολύ ώρα εκδηλώντας πολύ σημαντικό έργο. Καραντώνης έχει περάσει τη θέση του. Ότι φάουλ για δύο βολές θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα παλέψει για το επιθετικό rebound μαζί με Τέο και Ραντώνη. Είναι άστοχο στην δεύτερη βολή ο Κυπριανίδης. 50-36.
Γεωργίου. Για τρεις, εύστοχο. Από τον Σταρή. 50-39. Παργόνης. Μπάλα μέσα πάει στον Κυριανίδη σε πρώτη φάση, αλλά μετά από μια συγκυρία μπάλα ξανά είναι τον άξονα. Ήταν από μια πολύ γρήγορη πάσα μέσα στη ρακέτα. Εκεί που ήταν ο Δεσμάς, ο οποίος θα εκτελέσει βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 51-39. Άστοχος στη δεύτερη. Θεό. Μπάλα περάσει εκτός. Ένα λάθος για τους Houston Celtics. Καρδόνης δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Μαργόνης θα κατεβάσει. Διαφορά στους 12 πόντους. Σπιανίδης. Μας. Μέσα μετά από το θετικό rebound και αφού περίμενε λίγο κατάφερε να πάρει φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τσινάρη αυτή τη φορά. Πολύ περισσότερες βολές από κάθε άλλο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Άστοχο στη δεύτερη ο Σιλός του Άξονα, χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Καραντώνης, μπάλα θα πάει μέχρι μέσα με αυτόν, αλλά θα κοπεί. Από τον Σμάσου, για τρεις στην κίνηση από τον Κωστακίδη, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό ριμπάν του Κυπριανίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δόγος. Για τρεις, άστοχα αυτή τη φορά. Από τον Γεωργίου, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Γεωργίου ξανά από εκεί που αστόχησε. Με ταμπλό αυτή τη φορά ξανά άστοχος. Σακίδης, ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους. Υπάρχει ελεύθερος. Ο Ερμίδης από τη γωνία είναι άστοχος. Συνάρει στο rebound. Λόγος. Σε εκνηδιασμό τελικά και όχι σε επίθεση. Σε τόσο σε επίθεση. Υπάρχει airball. Αλλά συγκράτησε την μπάλα στην αριστερή του στον Τζαμάνι. Σακίδης. Θα πάει ξανά χαμηλά στον Τζμά. Τους θα γυρίσει στα 4 δευτερόλεπτα. Θα ευστοχίσει απέναντι σε αρκετά πιεστική άμυνα. Το πίεση χρόνου αντιπάλου που θα έπρεπε να στείλει τη διαφορά ξανά στους 13 πόντους. Καραντώνης. Jump shoot είναι άστοχο. Είναι σε λάθος χρόνο. Ο Τσμάς. Αλλά ο Κωστακίδης τώρα με ένα λάπορο λέει άντρο. Δεν θα στείλει τη διαφορά στους 15. Λόγος μέχρι μέσα θα στοχίσει μόνο το απλό. Αργώνης, όταν θα κοιτάει ελεύθερο διάδρομο, θα βγάλει εκεί που είναι ο Ερμίδης και που αστόχησε προηγουμένως. Πάρτο του φωνάζει, δεν το πήρε. Το πήρε στην κορυφή ο Δεσμάς από την κορυφή και ευστόχησε, στέλνει τη διαφορά ξανά στους 16 πόντους. Έχουμε ένα ακόμα time out. 57-41, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή μετά το time out, η διαφορά είναι στους 16 πόντους. Η κατοχή είναι για τους Houston Celtics. Έχουμε 4 ακόμα λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Καλέτσης έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάει ο Τζαμάνι, θα κοπεί και με μία η πάσα στον Ερμίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 59-41. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο από τον Ερμίδη, μία ακόμα. Αλλά τελικά το καλάθι θα μπει, τον Καραντώνη. Κατάφερε να διασπάσει
δύο overplay άμυνες οι παίκτες των Celtics αυτή τη φορά. Τα 7 μέτρα shoot άστοχο από τον Ερμίδη, θα καλέτει στο rebound. Καλέτης έχει βρεθεί ελεύθερος, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Υπάρχει παίκτης κάτω, σφιχτό μπάσκετ και jump ball. Το βελάκι δεν είναι υπό τον Celtics. Ο Καλέτσης θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound, έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα πάρει ξανά την μπάλα, ξανά κόπηκε ο Καραντώνης. Χίλια ζόρια εντός εισαγωγικών ο Κυπριανίδης θα καταφέρει να καθαρίσει τη φάση. Παναγώνης. Σουτ για τρεις στην κίνηση, είχε βγει ελεύθερος, είναι άστοχος. Υπάρχει deflection. Στο ίδιο σημείο ο Ερμίδης θα κλέψει αυτή τη φορά και θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Αμέσως για τρεις, δεν σπαράλησε καθόλου χρόνο ο Ερμίδης. Θα ξανά να κλέψει την μπάλα, έχει κλειστεί και από τον Γκάτζιο. Ο Τζαμάνης, ο οποίος θα δώσει τώρα την μπάλα. Νούσης που θα ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του, θα κάνει κάποιο βήμα εδώ μέσα, θα πάρει το jump shoot, θα ευστοχίσει. Κατζιός. Σουτ για τρεις, είχε βρεθεί ελεύθερος ο Μισμάς. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ερμίδη. Σουτ για τρεις ξανά, είναι άστοχος. Και μπει μπροστά του ο Ερμίδης. 59-45 παραμένει. Κιου, θα καλέτσεις. Μια κίνηση που του αρέσει πολύ. Με τα μπλο θα στοχίσει αυτή τη φορά. Και το χ είναι για τον άξονα. Στο 59-45. Με 14 δευτερόλεπτα ο Καλέτσης, σε ένα ακόμα δεξί χουπ, θα στοχίσει και αυτή τη φορά και Κυπριανίδης. Ο Αργώνης θέλει να τρέξει τώρα. Μέχρι μέσα περνώντας δύο αντιπάλους, η μπάλα περπάτησε μέσα πάνω στην βάση της ρακέτας. Υπάρχει ένα ακόμα jump ball. Κατοχή είναι για τον άξονα αυτή τη φορά, το βελάκι έδειχνε αυτόν. Στα 9 δευτερόλεπτα, Μαργώνης. Ερμίδης σου για 3. Μέσα από τη γωνία είχε βγει. Είχε απέναντί του τον Γεωργίου. 7 εναντίον 7. Σουτ 2-45. Για 3 δεν μπορεί να απαντήσει ο Γεωργίου. Αρχίζει ακόμα μπλοκ. Άστοχη αυτή η επίθεση για τον άξονα. Καλέτσης, σουτ για 3. Άστοχο για μία ακόμα φορά. Τον Γεωργίου, τώρα Ερμίδης κάνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Δεν θα μπει το καλάθι. Ο Καλέτσης. Ο Τζαμάνης. Όλη η επίθεση τώρα για τους Boston Celtics. Επίσης τώρα το σουτ για 3, ο Τζαμάνης είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον την έμπαινε η αδέα μετρούσε. 62-45 τελικό σκορ τρίτης περίοδου. Η διαφορά έχει εκπομπήσει τους 17 πόντους υπέρ του άξονα, ο οποίος έχει καταφέρει να κυριαρχήσει σε πολλά σημεία κλειδιά, κάνοντας τα πράγματα πολύ σωστά για αυτόν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο μηδενήμα. Επιστροφή στον Ιχαρίνα για την τέταρτη τελευταία περίοδο. Σκορ είναι 62-45. Όσο Celtics έχουν την κατοχή, θα καλέσει τα στοχίσεις ένα shoot. Υπάρχει επιθετικό rebound του Κουζαμάνι, αλλά θα κλέψει την μπάλα μέσα στα χέρια ο Κωνστακίδης. Ο Ερμίδης τα ταχύτατα, αλλά δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
Καλέτσης. Τζαμάνης, ξανά Καρκαλέτσης. Περνάει ανάμεσα από δύο, έχει τρίτο αντίπαλο μπροστά του, θα στοχίσει. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound, αλλά έχει πατήσει την baseline. Ο Τζαμάνης. Κωνστακίδης. Αργώνης. Το screen δεν θα εκμεταλλευτεί με κάποιο shoot. Πάρει δεύτερο screen από τον Κωστόπουλος. Για τρεις είναι άστοχο. Είναι δύο screen σε αυτή την επίθεση. Ένα από τον Δοσμάκη, ένα από τον Κωστόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Τζαμάνης. Ο Δοσμάς δεν ήθελε να πάει για κάποιο block, για κάποιο κλέψιμο ή για κάποιο foul. Και σε αρχές της να δώσει στον αντίπαλό του τους δύο πόντους. Αργώνης. Ωραία πάσα, τράβηξε τρεις παίκτες πάνω του και βρήκε ελεύθερο τον Ερμίδη, ο οποίος τελείωσε τη φάση. Για τρεις είναι άστοχος ο Καρκαλέτσης αυτή τη φορά. Η προαναγγελθή αλλαγή, θα περάσει μέσα ο Δόγος. Ο Καραντώνης θα περάσει εκτός. Συνάρτηση παραμένει στον πάγκο, μη συγχωρείτε. Δοσμάς. Κωνστακίδης, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στον Δοσμά. Ο Στόπλος γυρίζει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Πώς το καταφέρει, ο Τζαμάνης. Δόγος. Γεωργίου Τζαμάνης, ξανάδογος από την απέναντι πλευρά αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Κωνστακίδης βλέπει ανοιχτό γήπεδο, βλέπει και τον Ερμίδη, ψήσει να τρέξει. Υπάρχει σκληρό φάουλ για δύο βολές. Τώρα λίγο να μπει και αυτό το καλάθι. Χαμόγελα από τον Κωνστακίδη. 64-47. Άστοχος. Δύο βολές ο Κωνστακίδης, 64-47 παραμένει ο Δόγος. Υπάρχει φάουλ από την... Όχι, διορθώνω, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει σφύριγμα. Πιάνει το φάουλ του Γεωργίου. Σε ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Γνώσεις. Καλό θα πάει τώρα στον Γεωργίου. Βγάλει μια πάσα σκαστή μέσα στη ρακέτα. Πολύ καλό passing game, τον βγάζει ελεύθερο για τρεις, αλλά θα στοχίσει. Εδώ την πάσα από τον Δόγο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καλέτσι, δεν θα τα καταφέρει. Ερμίδη έχει πέσει σε ρυθμό, κάτι που είναι λογικό. Κωνστακίδης. Ερμίδης. Πάρει την πάσα ο Βουστόπουλος, θα γυρίσει. Θα κερδίσει τον Τζαμάνι, που είχε πάει πάνω του. Ήταν με κοντύτερο παίκτη. Δόγος. Έχοντας απέναντί του Δοσμά. Πατάει φρένο, δίνει την πάσα στον Τζαμάνι. Πίσω θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Το πρώτο ομαδικό των Houston Celtics για αυτή την περίοδο. Βάζει τη Στεφάνη, είναι άσπαση η πρώτη βολή. Έστοχος δεύτερη, 66-48. Ερμίδης κατεβάζει. Μουστόπουλος. Ξανά Ερμίδης, δίνει το screen τώρα Μουστόπουλος από τα 7,5 μέτρα, είναι άστοχος ο Ερμίδης. Ο Σακίδης δεν ήταν αρκετά κοντά για να διεκδικήσει το rebound, το κατάλαβε στη μέση της διαδρομής του προς αυτό. Δαμάνης, Δόγος. Για 3 είναι εύστοχος.
66-51, διαφορά στους 15. Στακίδης. Πάρει ένα screen από τον Δοσμά, θα ευστοχίσει για 3 πίσω από αυτό. Σκέφτηκε 2 φορές όπως φάνηκε από την γνώση του σώματος τουλάχιστον. 69-51. Θα φτωχίσει ο Τζομάνης, Ερμίδης έχοντας απέναντι τον Γεωργίου. Δεν έγινε κάποιο φάουλ από τον δεύτερο. Ο πρώτος άφησε την μπάλα στο καλάθι. 71-51. Λόγος ο Καλέτσης να πατάει τη γραμμή. Σου για 3 είναι εύστοχος. Είπαμε ότι έχει πάρει προσωπικά ο Καλέτσης. 71-54. Είναι ένας εκ των διεκδικητών των Boston Celtics, όπως τον έχει. Μουστακίδης ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Μουστόπουλος. Μια στη ρακέτα στα 11 δευτερόλεπτα. Διπλώνει άμυνα πάνω του. Πήγε και ο Καρκαλέτσης για βοήθεια. Κέρδισε τον προσωπικό του τίμολο. 73-54. Καρκαλέτσης. Ο Κιατρής ξανά εύστοχος. 73-57. Για 3 μας είναι άστοχος, λόγω στο rebound. Βρισκόμαστε στο προάβλιο εντός εισαγωγικών του δεύτερου μισού της τέταρτης περίοδου. Προάβλιο, δεν νομίζω να είναι τόσο σωστό αυτό. Anyways, Μαργώνης. Σε πιο χαμηλό τέμπο, στα 14 δευτερόλεπτα, παραλίγο να υπάρξει κλέψιμο από τον Τζαμάνι. Στακίδη συγκρατεί. Μος. Για 3 από το κύριο που ξαναπήρε την μπάλα από τη γωνία είναι άστοχος. Λόγος. Υπάρχει λάθος πάσα στον Γεωργίου. Και η αλλαγή. Κυπριανίδης θα περάσει στην θέση. Του Δοσμά. Χαμηλώνει το σχήμα του τώρα ο άξονας. Λόγος. Στους 3 από τον Καρκαλέτσι είναι άστοχος. Brokers και Last Paper Bears σε άλλα νέα. 64-79. Πάλι για τον γύρο του 32. Άξονας. Στο 16 και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ενώ ο Κυπριανίδης παίρνει ένα μακρινό δίποντο, θα στοχίσει. Άξονας θα επικρατήσει τον Boston Celtics, θα περάσει στους 16 για το κύπελο. Υπάρχει ένα φάουλ στο λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του κυπέδου. Στην άρση θα περάσει στη θέση του Μουνούση. Δεν υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σύστημα των Celtics. Λόγος. Καλέτσι θα πάρει την μπάλα μέσα, θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Κάνει καταπληκτικό παιχνίδι για μία ακόμα φορά ο Καρκαλέτσης. 73-59. Είναι άστοχος στη βολή, υπάρχει μάχη για το θετικό rebound, βγάζει τελικό νυχτή τον Κουτζαμάνι, ο οποίος θα βγάλει την all-look πάσα στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Οπότε η χαμένη βολή ήρθε για καλό. Να πω μια όχι τόσο συνηθισμένη συγκυρία. Για 3 Ερμίδης είναι άστοχος. Βάλα είναι για τον άξονα. Ξανά. Κυπριανίδης. Για 3 άστοχο. Από τον Στόπουλο. 3-33 για το τέλος. Τζαμάνης πάει να βγάλει μια πάσα στον τόπο. Μπάλα θα βγει εκτός. Μην κατεβάζει, παίζουν και με το χρόνο τώρα οι παίκτες του άξονα.
δεν έχουν λόγο να μην το κάνουν. Τσινάρης τώρα μετά από αλλαγές, λόγω να φύγει πίσω από το screen. Αλλά δεν θα μπει από τον Στόπουλο. Σε δεύτερο χρόνο θα το καταφέρει αυτός. Το 11 τα λάθη για τις δύο ομάδες. Άξονας 8, Celtics 11. Για 3 εύστοχο από τους Celtics, 75-64. Οι Celtics έχουν 3 ακόμα φάουλ να δώσουν. Ένα έχει να δώσει ο Άξονας, ο οποίος έχει την κατοχή του Θερμίδη Μαργώνης στα 12 δευτερόλεπτα. Στόπουλος ξανά Μαργώνης πίσω από το screen που του έδωσε ο Στόπουλος, θα αστοχίσει. Το καλέτσι στο rebound μετά από airball για να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κωστακίδη. Καλάθι και φάουλ. Μετράει. Όχι, δεν μετράει. Βιάστηκε να πανηγυρίσει ο πάντος. Το άξονα, κατοχή είναι για αυτούς. Πολύ εντυπωσιακό καλάθι από τον Κωστακίδη. Όπως και να έχει. Έχει εθνική ποινή του Γεωργίου. Κάτι είπε εκεί πέρα με τον Στακίδη. Υπάρχει μία βολή για τον άξονα. Ο Γιλίδης θα την εκτελέσει. Είναι εύστοχος. Και η κατοχή είναι ξανά για τον άξονα. Με τα τελευταία 2,5 λεπτά της αναμέτρησης. Έχει deflection και κλέψιμο τελικά από τον Τζαμάνι. Καρχαλέτσης του Γεωργίου. Για 3 αυτός είναι άστοχος. Αλλά θα βγει εκτός, ήταν airball. Μαργώνης θα κατεβάσει. Μερμίδης τον Καρκαλέτσι έφανε, θα βγάλει την πάσα στον Χριστόπουλο. Καλό passing game, Μαργώνης στα 3 δευτερόλεπτα, περνάει 2, πάει απέναντι στον τρίτο, θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο, ξανά επιθετικό rebound, ξανά αστοχό από τον Χριστόπουλο. Ξανά ο Μαργώνης, πάρα πολλά διαδοχικά επιθετικά rebound. Υπάρχει σφύριγμα. Ο άξονας έχει 8 επιθετικά rebound, 17 έχουν οι Houston των Celtics. Είναι ένα στοιχείο που καταγράφεται στη στατιστική και μπορούν να κρατήσουν από την καθόπως όλα δείχνουν από ψηνή τους ήττα. Ενάντια στον πρωτοπόρο στην Elite by Betson άξονα. Είναι άστοχος στην πρώτη ο Κωστακίδης. Αλλά εντός 78-64. Θα σου στήσει δύο διοθόνα και ο μικρό delay ο πίνακας. Τζαμάνης. Υπάρχει καλάθι και φάουλ, σκληρό φάουλ από τον Κυπριανίδη. Όλα καλά. Άστοχος, πολύ ο Μιζαμάνης. Ο Στακίδης παίρνει το rebound και θέλει να τρέξει για το 1,5 τελευταίο δευτερόλεπτο. Λεπτό, διορθώνω. Αν ήταν τελευταίο 1,5 δευτερόλεπτο, ο καθένας θα έτρεχε. Ειδικά με τον τζίλο που έχουν οι παίκτες του άξονα που πιέζουν σε κάθε μπάλα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Ο Στακίδης. Για να δούμε αν πάει ξανά για τρίποντο. Θα πάει ξανά για τρίποντο μετά από screen που πήρε από τον Μισόπουλο. Θα στοχίσει όμως. Καρκαλέτσης για 3 ξανά εύστοχος, 78-69. Καρκαλέτσης είναι συγκλονιστικός για ένα ακόμα παιχνίδι. Το προηγούμενο πέτυχε 32 πόντους ενάντια στην
ομάδα της Πηλέας. Ερμίδης έχει πάρει το screen, θα πάρει ένα shoot από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος, Στόπουλος που έδωσε το screen. Θα πάρει το rebound και θα εκτελέσει και αυτός για 3, θα το βάλει αυτός. 81-69. Μόσο θα κάνει το shoot από την βαλή των ελευθέρων βολών που έφτιαξε κατά τον Τζαμάνης. Τους ακίνησε σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο απόψη το παιχνίδι στη Sonic Arena. Ακολουθεί η αναμέτρηση μεταξύ Erdoomers και Sugar Daddies. Στα 7 δευτερόλεπτα, Ερμίδης, για να δούμε αν θα πάει για κάποιο fan shot. Δεν τον αφήνει ο Καραντώνης. Για 3. Δεν νομίζω να μετρούσε ακόμα και αν έμπαινε από τον Μιστόπουλο. Ο Καλέτσος θα ανεβάσει, θα κλέψει. Τελευταία 4 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ερμίδης σου για 3. Άστοχος, τελικό σκορ. Σε πολύ καλό κλίμα αυτόν τον άξονα. 81-69. Ο άξονας περνάει στους 16 στο κύπελο. Το ταξίδι για τους Boston Celtics τελειώνει κάπου εδώ. Κάπου εδώ τελειώνει και η συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω είπαμε ότι είχαμε να πούμε, τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από την διοργανώτρια αρχή, από τον speaker, από τους διαιτητές, από τους παίκτες, από την γραμματεία, από όλο το staff. Και για όμως τη συνέχεια να είστε καλά, να προσέχετε.